Γεια χαρά σε όλους, Θοδωρής Ζήρας εδώ, mathematicthalas.gr και Guitar OTCG Ερωτήσεις, επεισόδιο νούμερο 150. Είναι πολύ σημαντικό το σημερινό επεισόδιο, από σημειολογικής απόψεως, μιας και σήμερα φτάνουμε τις 600 ερωτήσεις, 150 επεισόδια επί 4 ερωτήσεις, 600, και είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο, το οποίο να μην κρίνεις, δεν περίμενε να φτάσει μέχρι εδώ η σειρά, και βέβαια αυτό οφείλεται σε εσάς και στις ερωτήσεις σας, στη συμμετοχή σας, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εννοείται, σας ευχαριστώ που και πάλι στο τελευταίο επεισόδιο η συμμετοχή σας ήταν πολύ μεγάλη και εσείς το λόγος, θα το πω και πάλι, που φτάσαμε μέχρι εδώ πέρα. Όποιος θέλει να συμμετέχει, γράφει την ερώτησή του, βλέπω τα πάντα, απαντάω σε όλα γραπτός εφόσον υπάρχει κάτι να απαντηθεί. Και βέβαια, όποιος θέλει να απαντηθεί η ερώτησή του, η οποία θα έχει ζουμί, που είναι και περισσότερες, θα απαντηθεί σε επόμενο επεισόδιο. Και το πιο σημαντικό, στην τέταρτη ερώτηση, αν θέλετε να συμμετέχετε, όπως κάνουμε πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό. Ταράουν, θα πάρω το link, στέλνετε ένα μήνυμα, ένα email με ένα μήνυμα βιογραφικό για να καταλάβω πάνω κάτω πού κυμαίνονται τα ενδιαφέροντά σας και να σας στείλω μια σχετική ερώτηση. Και στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένο, έτσι, και θα τον δείτε στην τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Πάμε να δούμε τις σημερινές ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Καλησπέρα, Θοδωρή. Πρόσφατα παρακολουθούσε μια συνέντευξη του Ross The Boss, ex-Manowar Dictators Shaking Street. Στην ερώτηση του δημοσιογράφου, τι θα συμβουλεύει ένα νέο κιθαρίστα, η απάντησή του ήταν να εντρυφήσει στις ρίζες της ηλεκτρικής κιθάρας blues, μελετώντας τη μουσική 60s-70s. Προέτρεψε δε τους νέους μουσικούς να μην δίνουν έμφαση στις διάφορες φαντεζή τεχνικές, tapping, sweeping κλπ, καθώς ο ίδιος τις θεωρεί ριχές. Είπε χαρακτηριστικά, μην μελετήσετε Van Allen, μελετήστε αυτούς που μελέτησε ο Van Allen. Ως λάτρης της πρώην περίοδου του Manowar, αναρωτιέμαι μήπως ο συλλογισμός του και η βάση του είναι σωστός. Υπάρχει βέβαια και πιθανότητα να ισχύει τα όσα δεν φτάνει αλλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια, καθότι και ο ίδιος έχει ένα πολύ συγκεκριμένο blues στυλ. Μήπως ο λόγος που δεν βγαίνουν πια τεράστιες μπάντες εφάμιλες αυτών των 70s, 80s είναι ότι οι σύγχρονοι μουσικοί μαθαίνουν την κιθάρα με έναν πιο βιομηχανημένο τρόπο. Δηλαδή, πάρε αυτές τις ασκήσεις σου, αυτή είναι η θεωρία σου κλπ. Και η μουσική γράφεται περισσότερο με τεχνοκρατικούς όρους, δηλαδή το μυαλό περισσότερο παρά την καρδιά, όσο δόκιμη ή αδόκιμη μπορεί να είναι αυτή η όρη. Σκεπτόμενος τη μουσική των τεραστίων συγκροτημάτων που όλοι αγαπάμε, συνειδητοποιώ πως πραγματικά τα μεγάλα συγκροτήματα έγραψαν μεγάλη μουσική χρησιμοποιώντας ένα βασικό συστατικό, τη σιωπή ή την πάυση, στη σωστή της αναλογία με τη μουσική, χωρίς να φορτώνουν τον ακροατή με περιττό ηχητικό φορτίο. Όπως έκαναν π.χ. Manowar την 90s και Zero περίοδο τους, όπως έκαναν π.χ. Manowar το 90 και το 2000 περίοδο τους με βιρτουόζους κιθαρίστες που προσέλαβαν. Και επειδή εκτός από μονοθεματικός Μανογοράς είμαι πονηρίδης, μαζί με τις 8 ερωτήσεις που σου έκανα, θα προσθέσω και πες μας τη γνώμη σου για το Ross The Boss. Ενώ ότι πως αν θεωρείς ότι έχω πλατιάσει, απαντάς ό,τι κλείνει σκόπι μου. Σε ευχαριστώ πολύ για τις ποιοτικές εκπομπές σου. Με εκτίμηση πάνω σου. Ευχαριστώ πάνω. Πάμε λοιπόν να δούμε τα ερωτήματα ένα-ένα και είναι όντως πάρα πολλά. Πρώτον λοιπόν, στο πρώτο σκέλος λες, στην ερώτηση του δημοσιογράφου, τι θα συμβούλευε σε ένα νέο κιθαρίστα, η απάντησή του ήταν να εντρυφήσει τις ρίζες της ηλεκτρικής κιθάρας. Πρότεψε δε τους νέους μουσικούς να μην δίνουν έμφαση στις διάφορες φαντεζή τεχνικές, καθώς ότι ιστορεί ριχές. Μην μελετήσετε Van Allen, αλλά αυτούς που μελέτησε ο Van Allen. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι για ένα πολύ απλό λόγο. Η μουσική προχωράει, η τέχνη προχωράει, η κοινωνία προχωράει. Εννοείται ότι αν θέλουμε να πάμε πίσω στο παρελθόν, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά εγώ προσωπικά δεν το θεωρώ απαραίτητο και να είμαι ειλικρινής, δεν το έχω κάνει ποτέ. Δηλαδή, πρώτα έμαθα, να πω ένα παράδειγμα, πρώτα έμαθα τον Yngwie Malmsteen και μετά έμαθα τον Ritchie Blackmore, τον Uli Roth κλπ. Πρώτα έμαθα τους Dream Theater και μετά έμαθα τους Rush και τους Yes και ποιους επηρέασαν και αυτούς και πάλι λέγοντας, έτσι. Και να είμαι ειλικρινής, προτιμούσα πάντα την τελευταία βερσιόν, γιατί πολύ απλά αυτό μου άρεσε. Δεν πάει έτσι. Μου θυμίζει μια συνήθισα ερώτηση που γίνεται όταν γεννιέται ένα παιδάκι, όλοι ρωτάνε την κλασική χαζομάρα, πιανού μοιάζει του μπαμπά ή της μαμάς. Γιατί ρε παιδιά, πρέπει να μοιάζει πάντα κάποιος με κάτι, πάντα πρέπει να υπάρχει επιρροή. Έτσι. Γιατί σώνει και καλά, δηλαδή να ακούσουμε αυτόν που μοιάζει με τον άλλον. Όχι, δεν πάει έτσι. Μπορείτε να το κάνετε και πολύ συλλεκτικά, δηλαδή να παίρνετε λίγο από τον έναν, λίγο από τον άλλον, λίγο από τον παράλλον και να τα πάρετε όλα αυτά και να τα ανακατέψετε και να τα βάλετε στο δικό σας στυλ. Και αυτό που λες βέβαια έχει μια δόση αλήθειας. Που λες, επειδή ο συγκεκριμένος ο Ross The Boss παίζει με ένα πολύ συγκεκριμένο στυλ, που λες ότι όσα δεν πιάνε λοιπού, αλλά δεν θα το πάω τόσο βαθιά. Έτσι. Πολύ απλά παίξτε ό,τι σας αρέσει,
Μην μπείτε στη διαδικασία να δείτε το γενεαλογικό δέντρο κάθε κιθαρίστα και κάθε συγκροτήματος, γιατί απλά θα χαθεί μπάλα. Ακούστε κάτι, απομονώστε το και μελετήστε το. Και τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Αυτό δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Δεύτερο σκέλος τώρα. Μήπως λες ο λόγος που δεν βγαίνουν τεράστιες μπάντες σε φάμιλες του 70-80 είναι ότι οι σύγχρονοι μουσικοί μαθαίνουν την κιθάρα με έναν τρόπο βιομηχανημένο? Ούτε αυτό. Δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα. Έτσι. Και για μένα η μεγαλύτερη παγίδα είναι να συγκρίνεις ανώμιες εποχές. Έτσι. Γιατί πιστεύεις, να το πω για τους μάνογορ, αν βγαίνουν σήμερα οι μάνογορ, έτσι, δεν θα τους ήξερε ούτε η μάνα τους. Και όχι γιατί δεν παίζουν καλά, γιατί πολύ απλά η εποχή πια ζητάει κάτι άλλο. Έτσι. Άντε τώρα βγες το 2023 με τσίγκινα σοβρακάκια, με baby oil και με τα μπράτσα έξω και να μιλήσεις στους τοίχους σου για αυτά που λένε οι μάνογορ. Δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά αυτό, έτσι, μιλάμε το 2023. Οπότε όλα έχουν να κάνουν με το σωστό timing, έτσι. Πρέπει να είσαι τη σωστή στιγμή, στο σωστό χώρο και να πει το σωστό πράγμα για να μπορεί να γίνει η δουλειά. Έτσι. Γιατί πιστεύετε ότι και η Metallica και η Iron Maiden και όλες αυτές οι μεγάλες μπάντες αν γίνανε σήμερα θα είχαν την ίδια ανταπόκριση? Εγώ προσωπικά αυτό δεν το πιστεύω, γιατί πολύ απλά έχει αλλάξει η εποχή, έχει αλλάξει ο τρόπος που γράφουμε τη μουσική, ο τρόπος που καταναλώνουμε τη μουσική και ο τρόπος που γενικώς, να το πω έτσι απλοϊκά, διαχέεται η πληροφορία παντού. Έτσι. Όταν κάτι μαθαίνεται αμέσως, σημαίνει ότι χάνει τη μαγεία του, χάνει την αξία του. Άρα πολύ πιο δύσκολα πλέον δημιουργούνται μύθοι. Και πολύ πιο εύκολα αποδομούνται και απομυθοποιούνται τα πάντα. Οπότε δεν έχει να κάνει ότι δεν βγαίνουν καλές μπάντες. Μια χαρά μπάντες βγαίνουν, μην σας πω βγαίνουν και καλύτερες. Πολύ πιο καλά καταρτισμένη μουσική και πιο πονηρεμένη, γιατί έχουν δει και τα παραδείγματα του παρελθόντος από κάθε άποψη. Έτσι. Και από συμπεριφορές και από marketing και το πώς θα πλασάρουν το προϊόν τους κλπ. Οπότε σήμερα τα πράγματα είναι καλύτερα. Υπάρχει το ίντερνετ για να γίνει πιο γρήγορη πληροφορία. Απλά το πρόβλημα ποιο είναι, ότι είναι πια τόσοι πολλοί αυτοί οι οποίοι προσφέρουν μουσική, το κοινό είναι συγκεκριμένο, οπότε χάνει την μπάλα. Άρα δεν νομίζω ότι βγαίνουν μεγαλύτερα συγκροτήματα. Έτσι. Είναι αυτό που λέω ότι είναι σαν την άλλη από την χαζή ερώτηση. Πελέ ή Μαραντόνα. Δεν υπάρχει σύγκριση. Έτσι. Αν ο Πελέ π.χ. ερχόταν στο σημερινό ποδόσφαιρο, που είναι πολύ πιο αθλητικό, πολύ πιο. Έτσι, υπάρχει τακτική, υπάρχουν αυτά τα πράγματα, υπάρχουν κόλπα που κάνουν οι προπονητές για να κλείσουν ένα παίχτη σαν τον Πελέ. Μπορεί ο Πελέ να μην ήταν τόσο μεγάλος παίχτης όπως είναι τώρα, χωρίς να αμφισβητήσουμε το ταλέντο του. Έτσι. Το ίδιο ισχύει για τον Μαραντόνα και έτσι. Προσπαθώ να πω ένα απλοϊκό παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Οπότε, σε αυτό που λες, δεν μπορώ να συμφωνήσω γιατί είναι αδόκιμο να συγκρίνουμε εποχές. Επίσης, αυτό που λες ότι τα συγκροτήματα που κάνουν πιο απλή μουσική, πάλι αυτό είναι πολύ σχετικό. Όταν λέμε απλή μουσική, τι εννοούμε? Pop με τρία κόρτα? Οι Pixlax γεμίσανε το ΆΚΑ. Κόψανε 80.000 εισιτήρια. Πήγαν 80.000 άνθρωποι και βάλαν το χέρι στην τσέπη και πληρώσαν 10 ευρώ εισιτήριο για να του Pixlax. Το οποίο είναι τρομακτικό για μια ελληνική μπάντα. Και τι θα πει αυτό? Επειδή είναι απλή, σημαίνει ότι είναι και καλή ή ότι αυτό του κάνει καλύτερο? Δεν πάει έτσι. Ένα που δεν αντέχει να ακούσει κάτι τέτοιο δεν θα τα ακούσει. Όπω και ένα που θα του αρέσει να ακούει χιλιάδε νότε στο δευτερόλεπτο. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι αυτό είναι λάθος. Έτσι είναι θέμα καθαρά προσωπικής επιλογής και αυτό που λέω δεν είναι και τίποτα φοβερό. Τέλος, να πάμε το τελευταίο. Ποια είναι η γνώμη σου για το Ross the Boss και για τους Manowar? Γενικά θα σου πω ότι δεν είναι ότι τους βαριέμαι, από την άποψη ότι είναι, παίζουν πολύ, αυτό που λες, πολύ απλοϊκή μουσική και θέλω σαν ακροατής να υπάρχει μέσα κάτι πιο έτσι, να με ιντριγκάρει. Να υπάρχει διαφορετικότητα στους ρυθμούς, διαφορετικότητα στις κλίμακες. Το παίξιμο είναι λίγο πιο εφάνταστο. Στο Manowar είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Συγκεκριμένη στίχη, συγκεκριμένη μουσική, συγκεκριμένη ρυθμή, συγκεκριμένα κόρτα. Θα σου πω και ένα αστείο. Κάποια στιγμή με είχαν καλέσει, πέρσι δηλαδή, σαν guest να παίξω για μια μπάντα, στο live μια μπάντα που είναι τρίγκου του Manowar εδώ στην Αθήνα. Και δεν μπορούσα να αρνηθώ. Εγώ να με κρίνω δεν γουστάρω μία του Manowar και δεν μ' αρέσουν και αυτά με τα tribute bands και λοιπά, τα βαριέμαι. Αλλά δεν μπορούσα γιατί μέσα έπαιζε ένα παιδί που του χρώσταγα μεγάλη χάρη και έτσι αναγκάστηκα να συσταγωγικά να πάω. Είπα ναι, μου στείλανε το κομμάτι που θα παίξω, μου είπα μάλιστα ότι αυτό είναι και το στυλ μου. Εγώ το κομμάτι αυτό ούτε που το έχω ακούσει ποτέ στη ζωή μου. Θα σα πω σε λίγο που το πάω. Μου το στέλνουν λοιπόν. Τίποτα, το άφησα, μου το στέλνει ένα μήνα πριν, το άφησα, δεν ασχολήθηκα καν. Λέω θα το δω αργότερα. Κάποια στιγμή ζυγώνει ο καιρός και το συνειδητοποιούν αμέσως στο καράβι και πήγαινε για πόρο. Και λέω αυτό το κομμάτι, λέω πρέπει να κάτσω να το ακούσω κιόλας, δεν το έχω ακούσει καν. Το βάζω λοιπόν, μπαίνω στο YouTube εκεί, το κατεβάζω επί τόπου από ένα downloader και αρχίζω να το ακούω.
Λοιπόν, μπορώ να σου πω και χωρίς αυτό να είναι μομφίτς που σου γκορ, για να πω πόσο απλή μουσική είναι, το έβγαλα αμέσως χωρίς καν να έχω κιθάρα δίπλα μου. Δηλαδή, το άκουγα τα κόρντα, απλά χρειάστηκε να ακούσω απλά μια τονική να έχω να ντω κάπου, για να έχω αναφορά, κατάλαβα μέσα στο τονικό τα είναι, το έπαιξα, έβαλα και το solo, όλα αυτά με το αυτή. Έτσι. Και δεν έχω ούτε perfect pitch ούτε με τίποτα φοβερό σε αυτά. Απλά ήταν τόσο απλό. Και θέλω να πω ότι άμα κάποιο του αρέσει η απλότητα, ας ακούσουν Manowar, έτσι. Άμα κάποιοι όμως θέλουν κάτι πιο πολύπλοκο, μπορούν να ακούσουν Symphony X, μπορούν να ακούσουν Rush, μπορούν να ακούσουν Dream Theater. Άρα και αυτό δεν λέει κάτι, έτσι. Δεν λέει κάτι. Για το Rush δεν έχω γνώμη, όπως και για άλλους κιθαρίστες, δεν μου άρεσαν ποτέ, τους θεωρώ λίγο φλίαρους, και σας το λέει ένας που είναι φλίαρος, έτσι. Ο μόνος που μου άρεσε να μην κλείσει από τους Manowar κιθαρίστες ήταν αυτός που τον κλείσα στη φυλακή, γιατί έκανε κάτι πονηρά εκεί με το. Δεν λέμε τι. Έτσι, που παίζε εκεί δεκαετία 90 στη μέση, που έρχεται ήταν πιο καθαρό και πιο μεστό σε αυτά που έπαιζε. Όλοι οι άλλοι μου φώνησαν λίγο φλιαροί και παίζανε, ξέρεις, στο περίπου. Αυτό. Τίποτα άλλο. Πολλά ήταν τα ερωτήματά σου. Ελπίζω να βρήκε τι απαντήσει ενδιαφέρουσε και να βγει κάτι από όλο αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ. Δεύτερη ερώτηση. Γεια στο Δωρή. Πιστεύεις στην ελληνική μουσική σκηνή υπάρχουν πισωμαχαιρώματα και ζήλιες? Άνθρωποι με ταλέντο, με μεγάλο ταλέντο τους έφαγε το σύστημα, επειδή γνωστοί δεινόσαυροι που υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια στο προσκήνιο αντί να βοηθήσουν με τον τρόπο τους, σε χωριστά τον κάθε ενότητα, δηλαδή έχουν καλλιτέχνη μουσικό, αυτοί σφυρίζουν αδιάφορα και κοιτούσαν την πάρτη τους. Θα ήθελα την υποθέτησή σου. Σε ευχαριστώ. Καταπληκτικό το ερώτημα. Και πάμε να δούμε τη σειρά, γιατί έχω λίγο μια διαφορετική άποψη με αυτό. Θα πάρουμε από την αρχή. Πρώτον, για μένα δεν μπορεί να σου κάνει κανένας τίποτα. Έτσι. Ούτε το σύστημα, ούτε η άδικη κοινωνία, ούτε τίποτα. Υπό έναν όρο όμως. Να ξέρεις τι θέλεις και να ξέρεις να αποφεύγεις τις κακοτοπιές. Ή να το πω με λαϊκά λόγια, με απλά λόγια, απέφυγε τα πίτουρα για να μην σε φάνε κότες. Είναι τόσο απλό και θα σου το εξηγήσω. Καταρχάς, ενώ ότι υπάρχει, αν μιλάμε για την ελληνική metal σκηνή, για μένα όλα αυτά είναι της πλάκας, από μία άποψη. Ότι στην ελληνική μετασκηνή δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει δόξα, δεν υπάρχει κανένα διακύβευμα. Όλοι δουλεύουν για τη φανέλα, όλοι το κάνουν γιατί κουστάρουν, ή γιατί είναι ματαιόδοξοι, ή γιατί είναι οτιδήποτε. Άρα σίγουρα όμως δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει δόξα. Άρα δεν υπάρχει ισχυρό κίνητρο για να μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Αν τώρα πέσει σε κάποιον ματαιόδοξο ή κάποιον λίγο έτσι πιο ελαφρόμυαλο, απλά απέφυγε τον ή ακόμα καλύτερα αγνόησε τον. Που ακόμα και αν κάνει κάτι για σένα, πίστεψέ με, είναι τόσο αδύναμος που ουσιαστικά δεν μπορεί να κάνει τίποτα παρά μόνο να σου ρίξει το ηθικό. Οπότε μην ασχολείσαι. Ενώ ότι μου έχει τύχει στα νεανικά μου χρόνια που έπαιζα συγκροτήματα, έβλεπα τέτοια πράγματα και την ώρα που κάναμε soundcheck από κάτω κράζα κλπ. Δεν έδινα σημασία γιατί πολύ απλά έλεγα ότι μιλάμε τώρα για. Είναι σαν να μαλώνουν τα παιδάκια στην υπηαγωγείο. Τέτοιου επίπεδου διενέξεις. Οπότε δεν ασχολείσαι καν. Πάμε τώρα στο άλλο που λες όμως και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Λες, άνθρωποι με μεγάλο ταλέντο τους έχουν και το σύστημα, επειδή οι γνωστοί δεινόσαυροι που υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια στο προσκήνιο, αντί να βοηθούν με τον τρόπο ξεχωριστά τον κάθε νέο ταλέντο που καλλιτέχνη μουσικό, σφύριζαν αδιάφορα. Αυτό ισχύει, αλλά θα σου πω κάτι, εδώ υπάρχει κάτι σημαντικό. Υπάρχει καταρχάς από αυτόν τον κόσμο μας όλοι περαστικοί. Άρα υπάρχει γέννηση, υπάρχει και ο θάνατος. Άρα όλοι αυτοί που λες οι δεινόσαυροι κάποια στιγμή θα φύγουν. Αναγκαστικά και νομοτελειακά. Από εκεί πέρα μετά κάποιος θα πρέπει να πάρει τη θέση τους. Γιατί έτσι είναι το σύστημα. Όταν η παραλιακή, να το πω πολύ απλοϊκά, έχει 10 μαγαζιά να γεμίσει και η επιδόση έχει άλλα 10, μιλάω για τα νυχτερινά μπουζουξίδικα, κάποιο θα πρέπει να παίξει εκεί. Οπότε όταν φύγουν οι παλιοί, θα έρθει στη θέση του κάποιο άλλο. Άρα υπό αυτή την έννοια, πάντα θα υπάρχει κάποιο να γεμίζει τα παπούτσια κάποιου σε μια δουλειά. Οτιδήποτε είναι αυτό. Όπως και στο γραφείο που είστε. Είναι κάποιο ο διευθυντή, μπορεί να μπει και δίδυσμα, μπορεί να μπει και με οτιδήποτε. Κάποια στιγμή θα φύγει, θα εξεδοθεί, θα μπει κάποιο άλλο στη θέση του. Το θέμα είναι να είσαι την κατάλληλη στιγμή, στο κατάλληλο σημείο, για να πάρεις εσύ τη θέση εφόσον σου ενδιαφέρει. Έτσι. Το λέω όσο πιο απλά μπορώ, το ίδιο ισχύει και με τη μουσική, το ίδιο ισχύει με τα πάντα. Κάποια στιγμή οι Beatles φύγανε, ήρθαν κάποιοι άλλοι. Οι Rolling Stones θα φύγουν και αυτοί, θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Οι Iron Maiden θα φύγουν, οι Metallica θα φύγουν, οι Manowar θα φύγουν, θα έρθουν κάποιοι άλλοι στις τους. Δεν γίνεται να μην έρθουν κάποιοι άλλοι, γιατί πολύ απλά υπάρχει κοινό που ακούει. Άρα, αν θα είναι λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, από σε θέματα δημοφιλίας και τέτοιες ανοησίες, αυτό είναι και πάλι σχετικό και έχει να κάνει με την εποχή που συζητήσαμε πριν. Έτσι, η εποχή που ζούμε σήμερα δεν επικροτεί ούτε μεγάλους πολιτικούς, ούτε μεγάλους ποδοσφαιριστές, ούτε μεγάλους. Επικροτεί περισσότερο να είναι πολύ και χαμηλότερο ελληνικούς.
Δεν λέω χαμηλού των ικανοτήτων, χαμηλού του βιβλινικού. Γιατί όπως πάμε, δεν είναι και εύκολο να γίνουν μύθοι. Έτσι. Υπάρχει το ίντερνετ, όλα μπορούν να απομυθοποιηθούν και να αποδομηθούν πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Έτσι. Οπότε, από αυτή την έννοια, δεν νομίζω ότι μπορεί κανένα να σου κάνει κακό ειλικρινά. Έτσι. Και κάτι ακόμα, και το θεωρώ επίσης πολύ σημαντικό τρίτο, έχει μεγάλη σημασία να μπορέσεις να έχεις αυτογνωσία, να ξέρεις γιατί, αν μας κοιμάμε για τη μουσική, γιατί κάνεις αυτή τη δουλειά. Άμα π.χ. κάνεις αυτή τη δουλειά για να γίνει γνωστός και λοιπά και λοιπά και τέτοια και τέτοιες χαζομάρες, είναι λογικό να μπλέξεις σε αυτόν τον κυκαιώνα και να μπλέξεις με τα πίτουρα και να σφανικότες. Γιατί πολύ απλά θα υπάρχουν και άλλοι ανόητοι σαν και σένα, ματαιόδοξοι, και θα μπλεχτούν όλοι οι ανόητοι μαζί και εκεί θα γίνει χαμός. Έτσι. Και όποιος φάει τον άλλον. Είναι τόσο απλό. Άμα είσαι κάποιος ο οποίος ξέρει τι θέλει, ξέρει γιατί κάνει αυτή τη δουλειά και έχει ένα χρονοδιάγραμμα και δεν θέλει να πάει από το 1 στο 10 μέσα σε μία μέρα και θα περιμένει και θα επιμένει και θα κάνει τη δουλειά του, είναι νομοτελειακό ότι κάποια στιγμή θα φτάσει εκεί που θέλει. Έτσι. Και το να φτάσει εκεί που θέλει δεν σημαίνει να γίνει νούμερο 1, αλλά να γεμίσει την ψυχή του, να δώσει χαρά στον εαυτό του και χαρά σε αυτούς που τον ακούνε και σιγά 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 να το χτίζει. Έτσι. Αν περιμένεις σε μία μέρα να γίνει κάτι, εννοείται. Πήγαινε στο Survivor, θα σε μάθουν όλοι για 2-3 μήνες και μετά απλά θα εξαφανιστείς. Έτσι. Όπως ανέβηκες, μπαμ, θα πέσεις. Ενώ όταν πας σιγά σιγά, ανεβαίνεις αργά, 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 βάζεις από κάτω και μαξιλαράκια ασφαλείας. Οπότε αν πέσει ένα σκαλοπάτι, θα πας στο ακριβώς προηγούμενο και όχι στον πάτο. Έτσι, γιατί πολύ απλά επειδή ένα-ένα πήγε στα σκαλιά, ένα-ένα θα τα κατέβεις. Έτσι πάει και δεν μπορεί να σου κάνει κανένα τίποτα. Όπως το λέω και. Δηλαδή κάποια στιγμή μπλέχτηκα λίγο και λίγο και με τη νύχτα και λίγο και με συγκροτήματα πιο παλιά και τα έχω κάνει όλα αυτά και έχω δει πώς λειτουργεί το πράγμα και απλά δεν έδινε καμία σημασία γιατί ήξερα τι θέλω από αυτή τη δουλειά, τι με κάνει χαρούμενο, τι είναι αυτό που μπορεί να μου βοηθήσει βιοποριστικά, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι. Καταλαβαίνουμε και πάντα μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν υγιή σκέψη και ασχολούνται με μια τέχνη π.χ. για βιοποριστικούς λόγους και όχι για. Και όχι για ματαιοδοξίες κλπ. Ενώ ότι όταν κάποιος είναι ζάμπλουτος και έχει λύσει το πρόβλημά του και κάνει αυτή τη δουλειά για άλλους λόγους εκτός από την αγάπη του για την τέχνη και για να βιοποριστεί, ενώ ότι θα κάνει οτιδήποτε αυτό που λες και θα δημιουργήσει προβλήματα. Έτσι. Αυτό τους βλέπετε, τους τοξικούς, να τους κάνετε πέρα. Έτσι. Μου τύχει να πάω σε μια δουλειά μια φορά και είχε μέσα. Τέτοια άτομα, δηλαδή η μισή ορχήστρα έκρασε την άλλη μισή, γιατί η μισή ήταν βίσματα κλπ. Εκεί με το πας το καταλαβαίνεις και φεύγεις. Γιατί αν κάτσεις, μετά ξέρεις ότι θα γίνεις κι εσύ νερό σε αυτό το μήλο της τοξικότητας. Δεν ξέρω τώρα να τα πάω καλά, για να μην τα πάω. Για μένα τρία πράγματα είναι και ολοκληρώνω. Έτσι. Να ξέρεις τι θέλεις, να ξέρεις να λες όχι, έτσι είναι πολύ σημαντικό, να μπορείς να μυριστείς από πριν. Όλα αυτά τα πράγματα που μπλέκεις, είπαμε, μην μπλέκεις με τα πίτουρα για να μην σε φάνε κότες. Και να ξέρω ότι κανένας δεν έχει τη δύναμη να σου κάνει κακό παρά μόνο αν του το επιτρέψεις εσύ. Έχετε δει κάτι γαϊδούρια που είναι με κάτι παροπίδες? Γίνεται τέτοια. Μην κοιτάτε αριστερά-δεξιά, μην σας νοιάζει τι λέει ο καθένας. Δεν μπορεί κανένας να σας κάνει κακό παρά μόνο αν του το επιτρέψετε εσείς. Εννοείται ότι υπάρχουν και κλίκες και βίσματα κλπ. Τα βλέπουμε έτσι και στην πολιτική και στην τέχνη. Δείτε ποιοι είναι. Επιτροπές, κριτικές επιτροπές στα σόου κλπ. Και ποιοι και καλά έχουν δύναμη. Όλα αυτά, να ξέρετε, όλα αυτά είναι της πλάκας. Να ξέρετε, όλα αυτά έχουν, πώς να το πω, κούφιες καριέρες. Έτσι, και προσπαθούν με το τίποτα να κάνουν κάτι. Έτσι, στο τέλος πάντα δεν βγαίνει τίποτα. Και να ξέρετε ότι αυτός που θα κερδίσει είναι αυτός που πάει βήμα, 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 βήμα και κάνει αυτό που του αρέσει, που το αγαπάει και θα ανταμυφθεί αργά ή γρήγορα. Και κάτι πολύ σημαντικό, προσπάθησε να έχεις αυτογνωσία. Δηλαδή να ξέρεις μέχρι πού σε παίρνει. Ας πούμε προσωπικό παράδειγμα. Εγώ π.χ. δεν κάνω παρέα με μουσικούς. Δεν έχω κολλητούς μουσικούς, γιατί πιο παλιά που το έκανα, υπήρχε αυτό που λέμε ανταγωνισμός, έστω και όχι φανερός. Οπότε λέω ότι αυτό επηρέαζε τη σχέση μου με αυτούς. Που εμένα προσωπικά δεν μου κυγόταν δεκάρα γι' αυτό. Αλλά κάτι που για μένα δεν ισχύει, δεν σημαίνει ότι ισχύει για τον άλλον. Έτσι. Οπότε, π.χ. θέλω να προσθέσω τον εαυτό σου, μην κάνεις παρέα με μουσικούς. Ή μην κάνεις δουλειές. Όσον αφορά τη μουσική, με άτομα τα οποία βλέπεις ότι σου δημιουργούν πρόβλημα. Προσπάθησε να προσαρμόζεσαι σύμφωνα με αυτά που μπορείς να κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Στην τελική, έχει και έναν μοναχικό δρόμο και κάντα όλα μόνος σου, χωρίς να μπλέκεις με πολλά πολλά άτομα ή
να μπλέξει με κάποια άτομα, αλλά να είναι απόλυτα ελεγχόμενη η φάση αυτή. Δηλαδή να είναι απόλυτα επαγγελματική, να μην χρειάζεται να μπλέκουμε σε φιλικές σχέσεις κλπ. Οπότε κάνεις τη δουλειά σου, χαιρετάς, φεύγεις. Ξέρω ότι ακούγεται λίγο σκληρό, αλλά από το να έχεις τέτοια θέματα, αυτό που λες, πισόπλατα, μαχαιρώματα, σου ξουμούξου και τέτοια. Έτσι. Μου έχει τύχει πολλές φορές να είμαι σε δουλειά και μέσα να γίνεται το μαλευρά, έτσι. Να βρίζονται, να κάνουν. Και πάντα έλεγα τι δουλειά έχω εγώ εδώ πέρα. Έκανα τη δουλειά και το στομότερο μετά έφευγα και έριχνα και μαύρη πέτρα πίσω. Αλλά το θέμα είναι ότι να αποκτήσεις εμπειρία και να μπορείς να καταλάβεις τι σου ταιριάζει και τι όχι. Τρίτη ερώτηση. Καλησπέρα, Θοδωρή. Τα τελευταία χρόνια, λόγω ότι μένω με συγκάτοικους, παίζω σχεδόν αποκλειστικά με ακουστικά. Τις τελευταίες εβδομάδες έχω παρατηρήσει ότι το βράδυ με τη μελέτη, όταν ξαπλώνω στο κρεβάτι, τα αυτιά μου βουίζουν για αρκετή ώρα. Καμιά φορά το βοητό μένει και την επόμενη μέρα, ακόμα και αν δεν παίζω κιθάρα. Είναι κάτι που συμβαίνει και σε άλλους. Φαντάζομαι ότι το έχω πανακάνει με την ένταση της μουσικής στα ακουστικά μου, αλλά 2 χρόνια τώρα δεν είχα πρόβλημα, χωρίς να αλλάξω την ένταση που παίζω. Δεν περιμένω κάποια ιατρική απάντηση, απλά από την εμπειρία σου, αν συμβαίνει και σε σένα ή γενικά σε μουσικούς. Ευχαριστώ. Πολύ σοβαρό αυτό που αναφέρεις. Βεβαίως και συμβαίνει, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Και δεν έχει να κάνει με τη μουσική μόνο, έτσι. Έχει να κάνει με τον τρόπο που ζούμε. Δηλαδή, όταν ζεις σε ένα αστικό κέντρο, ας πούμε στην Αθήνα, και κατέβεις στο κέντρο, θα ακούσεις φασαρίες, σφυρίγματα, βάλε ένα dB-μετρο στο κινητό σου και μέτρα πόσα dB φασαρία έχει. Θα εκπλαγείς, έτσι. Πολλά dB, όλα αυτά περνάνε μέσα σου, περνάνε στο μυαλό σου, περνάνε στο υποσυνείδητό σου, ακόμα και η καρδιά επηρεάζεται, έτσι. Οπότε όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Εγώ προσωπικά, να είμαι ειλικρινής, πάντα φοράω ακουστικά. Και τα φοράω όχι για να ακούω μουσική, τα χρησιμοποιώ και σαν μία μορφή, να το πω έτσι, σαν το ασπίδες, για να έχω π.χ. κάτι ελαφρά στο ραδιόφωνο ή να ακούω κάποιο podcast κλπ. Για να μαθαίνω και πράγματα, καθώς περπατάω, για να μην είναι χρόνος χαμένος, σε πολύ χαμηλή ένταση, αλλά και παράλληλα να μου κόβει θορύβους. Έχω κάποια έτσι, ωραία ακουστικά, open, τα οποία κλείνουν γύρω-γύρω, μπορώ να έχω μια μικρή επαφή με το χώρο, έτσι, να ξέρω τι γίνεται, να μην με απομονώνει, αλλά να μου κόβει αυτές τις φασαρίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βέβαια ποτέ δεν ακούω δυνατά, ποτέ δεν φοράω ψήρες, έτσι, γιατί όλα αυτά όντως επηρεάζουν. Δεν μου έχει τύχει να έχω βουητό μετά από μουσική, αλλά και από συναυλία, γιατί πάντα προσέχω. Αλλά έχω ακούσει άλλοι να μου το λένε αυτό το πράγμα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σου πω και ένα αστείο. Κάποια στιγμή είχα ένα φίλο, ο οποίος έπαιζε νύχτα και με πολύ μεγάλες εντάσεις πάνω στο stage. Και όταν γύριζε το βράδυ είχε βουητό. Και του είχε πει ένα φίλο του Χολύπτη, κάνω του λέει το εξή. Όταν αισθάνεσαι βουητό στα αυτή, θα βάζει μια λεκάνη με νερό, θα βάζει το κεφάλι σου μέσα, θα κρατά τη μύτη σου και θα φυσά προ τα έξω. Και όντω μετά από το που έβγαινε το νερό, ξαφνικά καθαρίζαν όλα. Προφανώ κάποια συχνότητα, δεν μπορώ να το πω αλλιώ, του έμεινε μέσα με κάποιο τρόπο και έκανε πινκ-πονκ. Και με αυτόν τον τρόπο έφευγε αυτό το πράγμα. Επίσης, σημαντικό είναι μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα υγείας, δηλαδή κάποιος που έχει υψηλή πίεση, κάποιος που έχει καρδιολογικά ζητήματα, έχει αποδειχτεί ότι επηρεάζει και αυτό που λες, δηλαδή να ακούς μέσα διάφορους θορύβους, να ακούς κάποιες υψηλές συχνότητες ή κάποιες πολύ χαμηλές συχνότητες, ή με τον τρόπο που χτυπάει η καρδιά, να το ακούς μέσα σου και αυτό να είναι ενοχλητικό. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Δεν είναι ότι δεν είμαι γιατρός να δώσω απάντηση, αλλά καλύτερα, αλλά συμβαίνουν και δεν είσαι ο μόνος. Παίξε με χαμηλές εντάσεις. Για μένα μην παίζεις με ακουστικά κιθάρα. Πάρε ένα ενισχυτή, ένα βατ και βάλτε τον πολύ χαμηλά. Πίστεψε με, δεν θα ενοχλείς κανέναν. Να είναι δηλαδή τόσο χαμηλά ώστε να ακούς ίσα ίσα εσύ στο ένα μέτρο. Αποκλείεται έτσι να ακούν οι άλλοι, εφόσον είσαι κάποιο άλλο δωμάτιο, και δεν θα ενοχλείς κανέναν. Και ευχαριστήσει και καλύτερα, γιατί έχεις καλύτερο response. Όταν παίζεις κιθάρα και ακούς τον ήχο στα ακουστικά, ακούγεται κάπως. Πώς να το πω, δεν αισθάνεσαι ωραία τον αέρα που έρχεται μέσα από τον ενισχυτή, ακόμα και αν είναι ένα βάτ, ακόμα και αν η ένταση είναι στο 0,01. Έτσι. Αυτό έχω να σου πω και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Και πάμε τώρα στην τέταρτη ερώτησή μας. Και όπως έχετε συνηθίσει τις τελευταίες εβδομάδες, έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν από εσάς. Και σήμερα έχουμε τον Ταράμ, ο φίλος μας ο Αχιλλέας. Γεια σου, Αχιλλέα. Καταρχάς είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκεσαι εδώ και τα λέω μαζί. Πού βρίσκεσαι, Αχιλλέα? Και εμένα. Από Θεσσαλονίκη είμαι. Τέλεια. Στη Θεσσαλονίκη λοιπόν. Πολύ ωραία. Μεριά. Χαίρομαι. Μπράβο. Πώς είναι εκεί πάνω τα πράγματα? Μουσικά εννοώ. Ναι, εντάξει. Είναι λίγο έτσι. Λίγο χωρίς πρόγραμμα
τίποτα. Είναι λίγο ατυχήμα τα πράγματα, αλλά Μεταξύ μας, εντάξει. έτσι. Όλη η χώρα είναι έτσι. Δεν είναι μόνο Θεσσαλονίκη. Είμαστε πιο ήσυχα. Είμαστε λίγο στην ησυχία μας Είστε εδώ, τι ακόμα πιο κάνουμε. ήσυχα, έτσι εννοείται. Πολύ ωραία. Να. Λοιπόν, ο Αχιλλέας λοιπόν είναι μια. Καταρχάς, τον Αχιλλέα τον γνωρίζουμε ήδη πως έχει λάβει μέρος στο τζάμα. Έτσι. Ναι, Οπότε, στο πρώτο νομίζω, στο δεύτερο. στο δεύτερο. Σε ξέρουμε λοιπόν, σε έχουμε δει να παίζεις, ταχώνεις ωραία. Όμως ο Αχιλλέας δεν είναι μόνο αυτό που έχετε δει στο βίντεο αυτό. Κάνει πολύ, 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 πολύ περισσότερα πράγματα. Και μία απλή μόνο επίσκεψη στο YouTube κανάλι του αρκεί για να τα δείτε όλα αυτά. Μπαίνω εδώ λοιπόν και βλέπω, βγάζω τώρα και φωτογραφία παράλληλα και βλέπω τι έχεις. Βλέπω τα playlist σου, έτσι. Playlist με original μουσική. Playlist με μουσική για παιχνίδια. Ενώ gaming. Playlist με διασκευές. Βλέπω εδώ, σ' αρέσει πολύ ο Λάιχο. Έτσι. Παίζεις Dream Theater. Παίζεις Ειδωλό. κλασικά. Παίζεις μοντέρνα. Παίζεις τα πάντα. Έτσι. Συγχαρητήρια καταρχάς για το έργο σου. Έτσι. Βλέπω έχεις ανεβάσει Ευχαριστώ πολύ. 246 βίντεο. Πάρα πολύ δουλειά, έτσι. Έχουμε ιστορία. Χαίρομαι. Όντως αυτό που λες. Έχεις ιστορία. Κάτσε να τσεκάρω λίγο. Το τελευταίο βίντεο ανέβηκε πριν 2 μήνες. Και το πρώτο βίντεο ανέβηκε πριν 8 χρόνια. Έτσι. Στο οποίο παίζει, βλέπω Ναι. εδώ Dragon Force, Children of Bodom, Nightwish κλπ. Έτσι, βλέπω εδώ είσαι έτσι, Νεανίας. Έτσι, και τώρα Νεανίας βέβαια είσαι. Φαίνεσαι Διαρχές εκεί ήταν. έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πες μας για το έργο σου. Γιατί είναι πολυδιάστατο, έτσι. Παίζει και σε έχει μεταλάβει και μπάντε, έχει κάνει και project, γράφει και μόνο σου, κάνει και film scoring. Όλα αυτά είναι. Δεν μπορεί να κάνει ο καθένα, έτσι. Απαιτούν skills. Και όχι μόνο παικτικά. Έτσι. Θέλει πολύ ασχολία, Έτσι. κυρίως τώρα το skill το χτίζω με τα χρόνια που ασχολούμαι Πολύ σίγουρα. ωραία. Παίρνω γι' αυτό. Για όλα αυτά δηλαδή. Αρχικότερα Ναι, παρακαλώ. Metalas δήλωνα πολλά χρόνια, μόνο με τη metal μεριά ασχολιόμουν, μέχρι και το 18 τουλάχιστον, 17-18. Πολύ ωραία. Μετά ανακάλυψα το film scoring και τον soundtrack κόσμο και πόσο πολυδιάστατος είναι και πόσο άπειρος είναι στην ουσία. Βέβαια. Χάθηκα εκεί μέσα λίγο. Μέχρι και τώρα είμαι εκεί μέσα χωμένος. Σαν δουλειές κάνω για ταινίες, μουσικές, για οτιδήποτε έχει την εικόνα γενικότερα. Τέλεια. Οτιδήποτε έχει εικόνα. Έχει κάνει μουσική για ταινία εδώ στην Ελλάδα, π.χ. κάποιο στο εξωτερικό. Κάποια short film Σόρτ, κυρίως πολύ ωραία. με φοιτητές από ανά τον κόσμο γενικότερα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο. Μέσω freelancing sites. Πολύ ωραία. Από ποια site, για πες μας, γιατί κάποιος μπορεί να ενδιαφέρεται, μέσω ποιων sites κάνεις αυτή τη Ναι. δουλειά. Με τα πιο γνωστά νομίζω είναι στον χώρο, το Fiverr αρχικότερα. Πολύ ωραία. Και μετά Fiverr. βρήκα και μετά έγραψα και το Upwork που είναι πιο professional, πιο σοβαρό, Πολύ αλλά είναι και ωραία. πιο δύσκολο να βρει δουλειά και Βέβαια. Έτσι θέλει είναι. πολύ πιο. Είναι όπως το λες, πιο εξειδικευμένο. Το Fiverr είναι η Σάρα Κιμάρα, έτσι. Με την καλή είναι το λέω. Ότι μπορεί να πει ο καθένας να βρει ό,τι θέλει, έτσι. Τα πάντα. Οπότε μπορεί να δει και εσένα. Αλλά το άλλο είναι πιο εξειδικευμένο. Έχεις δίκιο. Πολύ ωραία. Ερώτηση. Έχω κάνει και εγώ αυτό που λες. Χωρίς να είμαι βέβαια ειδήμων. Έχω γράψει και για θέατρο. Ο Θεός θα το κάνει αυτό, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τι εννοώ, ότι σου δίνουν πρώτα την εικόνα και κάθεσαι από πάνω και επενδύεις, ή τα έχεις έτοιμα ή κάποια έτοιμα και λες: Έχω αυτό, ταιριάζει με αυτό και το βάζω. Συνήθως, και το προτιμώ και εγώ, να μου λένε κάποια reference μονάχα σαν ιδέες τους από άλλες ταινίες, από άλλα score, όπως λειτουργούν και όλες οι παραγωγές γενικότερα, Σωστά. κάποια Δηλαδή, έτσι, reference. έχεις ένα reference, μια αναφορά. Έτσι. Και έπειτα κάνω κάτι δικό μου και κάτι που μοιάζει με το reference για να έχει σαν επιλογή αυτός να μου πει ποιο του κάθεται καλύτερα στα αυτή. Πολύ ωραίο αυτό. Μπράβο. Αυτό που κάνεις Συνήθως πολύ. Έτσι. οι καλύτερες δουλειές είναι αυτές που βάζω δικό μου touch και δεν είναι τόσο κοντά με το reference και αποκτά κάτι καινούριο η ταινία ή όλη η παραγωγή, ας Πολύ πούμε. ωραία. Πολύ Θα σωστό το πιο αυτό. special Έτσι. έτσι να Και ακούγεται τύχει. και πιο λογικό έτσι. Τώρα όλος άμα. Το θέμα είναι να έχει κάτι μοναδικό, κάτι διαφορετικό. Άμα είναι να μοιάζει με κάτι άλλο, ποιος ο λόγος έτσι. Να σου πω ότι θέλω του άρθρου των αθλητιών το τάδε σημείο. Δεν υπάρχει λόγος έτσι. Καλύτερα να είναι κάτι που να μοιάζει, αλλά να είναι έτσι. Πόσο καιρό μπορεί να σου πάρει κάτι τέτοιο. Τώρα βέβαια, ανάλογα στην εποχή που το ασχολούμαι, πόσο χρόνο διαθέτω κι εγώ μέσα με τα άλλα project, γιατί πρώτη ιδέα μια εβδομάδα σίγουρα να μου χρειαστεί, 5 εργάσιμες ας πούμε, Μάλιστα. λέω, για πρώτη ιδέα, μια από τον demo και βλέπουμε από εκεί και πέρα
και 2 εβδομάδες έχω στείλει κάτι ολοκληρωμένο σε demo μορφή ακόμα, αλλά είναι, καλύπτει όλο το, όλες ό,τι έχουν αυτοί σαν ιδέες για το ακουστικό. Γρήγορο είσαι, έτσι. Να τα λέμε. 2 εβδομάδες για κάτι Ναι. τέτοιο. Δηλαδή, μιλάμε για πόσα λεπτά μουσική τώρα μπορεί να είναι αυτό. 2 λεπτά, 3 λεπτά. 3 λεπτά με Τρία. κάνα τρέλερ, βιντεάκι και Άρα ένα είναι πολλή δουλειά. μυστικό κάτι. Έτσι. Και ερώτηση. Τα αρχιστικά με τι τα γράφεις, με τι πρόγραμμα χρησιμοποιείς, ένα συγκεκριμένο, μια μπάνκα συγκεκριμένη ή παίρνεις από διάφορες. Από βιβλιοθήκες ήχων, από Spitfire χρησιμοποιώ τα πιο Spitfire. έτσι Έτσι, αυτές budget πράγματα, βέβαια. είναι και πιο βαρβάτες αυτές, έτσι. Ναι. Εννοώ γι' αυτό που. Ναι. Και οι δύο έχω πάρα πολλά, τους Αμερικάνους, η Αμερικάνικη εταιρεία, οι δύο που είναι πολύ καλές και κάνουν και πολύ καλές προσφορές γενικότερα και Έτσι, ισχύει. τα κοπανάω εκείνα. Μπράβο, πολύ ωραία. Όταν συνθέτεις, γράφεις με keyboard, κανονικά δηλαδή τα παίζεις κανονικά, real time, πώς το κάνεις. Ναι, εφόσον έχω το background της metal, γενικώς κάθομαι και γράφω τα βιολιά όλα, τα arpeggios, τις αλλαγές που έχει, Πολύ ωραία. τα γράφω γενικώς, μου αρέσει τα γράφω, Να τα σου παίζω κάνω εγώ. έτσι. Ξέρω άνθρωπο που τα γράφει με το mouse. Δεν παίζει τίποτα. Real time. Όλα με το mouse. Με Και κουράζει ήδη που το ναι, ακούω αυτό. έτσι. Και κάθεται μετά και πειράζει και ξέρει τι δυναμικέ όλα. Βέβαια έχει τεράστια εμπειρία, έτσι. Λογικό. Ξέρει πώ να το κάνει. Ερώτηση. Τα Easy Keys τα έχει ακουστά τη Toon Track. Ναι, τα έχω δει Πώ σου ένα στυλ φαίνονται. έτσι. Δεν τα έχω δοκιμάσει. Α. Μονάχα το Easy Drummer χρησιμοποιώ αυτό. Γιατί τα έχω δοκιμάσει Yeah. και πολύ, πολύ γάματα, έτσι. Ναι. Βέβαια, ετοιματζίδικα, έτσι, δηλαδή drag drop. Δηλαδή έχει μέσα διάφορες μπάνκες και έχει και για ορχιστρικά και τέτοια. Και pop, drag drop με δυναμικές μόνο απεγμένα, και έχει και τις μπάνκες των ηχών. Αλλά δεν χρειάζεται, παίρνεις αυτά τα παξίματα και μετά αλλάζεις μπάνκα, μια άλλη μπάνκα από άλλη εταιρεία. Έτσι. Βολεύει για να που θέλει κάτι γρήγορο. Anyway, πολύ ωραία. Είναι πιο έτοιμα Ναι, τέτοιο είναι. το. Απλά μετά που μπορεί να τα πειράξει κιόλα. Όπω κάνει και στο Z-Drummer. Πετά τη λούμπα την έτοιμη και μετά πειράζει την πότα λίγο, το ταμπούρο, γιατί τα άλλα είναι πεγμένα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν όσον αφορά τώρα ηχητικά. Όσον αφορά τώρα τα covers που κάνει. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά cover. Έτσι. Στιλιστικά, πού κυμαίνεσαι, τι είναι αυτό που σου αρέσει πιο πολύ. Σε αρέσει να ακού κιθαρίστες, σε αρέσει να ακού πληκτράδες, σε αρέσει να ακού και τα δύο και να εμπνέεσαι. Στιλιστικά είμαστε Θοδωρή πολύ κοντά. Είμαστε, ναι. Στιλιστικά στη metal Έτσι. είμαστε Με αυτά που βλέπω εδώ, εντελώς κοντά είμαστε. Πολύ ωραία. ναι. Και βλέπω Και και έχει classical και power. Σίου. Έτσι, μου αρέσει ο Σίου. Όλοι power Μ' αρέσει. οτιδήποτε. Έτσι. Πολύ ωραία. Μπράβο. Όσοι έχουν ασχοληθεί. Χαίρομαι. Και Μπράβο. κιθαρίστες, βλέπω πάρα πολλούς κιθαρίστες. Βασικά γενικώς ακούω πάρα πολύ κιθαριστική μουσική και βλέπω και πάρα πολλούς πώς παίζουν και τι κάνουν. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και στα πλήθρα μετά το περνάω κάπως. Μπράβο. Οτιδήποτε μου αρέσει πάρα πολύ, το περνάω στο πλήθρο. Κάθισε και τα βγάζεις με το αυτί ή κατεβάζεις τα κιτάρα προ και τα παίζεις απάνω μετά και τα βλέπεις. Παλιότερα που δεν είχα τόσο εξοπλισμό και είχα μονάχα ένα guitar pro και ένα πλήθρο μπροστά μου, τα βγάζαμε τα guitar pro, τα Μάλιστα. κοιτούσα από εκεί. Τώρα πλέον με τα αυτή τα βγάζω. Τα Μπράβο σου. βρίσκω και καταλαβαίνω κιόλας Τέλεια. παραπάνω. Συγχαρητήρια. Δεν είναι και εύκολο αυτό, έτσι. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένα. Καταλαβαίνει. Ευχαριστώ. Εγώ, α πούμε, σαν δάσκαλο, θα σου πω ότι έχω και φαινόμενα του στυλ. Του δίνει τον Guitar Pro και σου λέει: Όχι, δεν μου φτάνει. Θέλω και βίντεο να το βλέπω. Έτσι, δηλαδή, μια γενιά που βγαίνει δεν τη κάνει τον Guitar Pro. Το θεωρεί πολύ basic. Σου λέει: Θέλω και βιντεάκι να βλέπω τα δάχτυλα πώ πηγαίνουν. Έτσι. Εκεί πλέον Για έχω. ακρίβεια, ας Εκεί πούμε, έχουμε. ναι. Δεν το βλέπω. Εγώ το βλέπω περισσότερο σαν τεμπελιά. Δεν το βλέπω σαν ακρίβεια. Ότι όλο βαριέται, σου λέτε κάτσε εγώ να βλέπω τα. Θα δείξει το μου έτοιμο. Έτσι. Που φαντάζομαι ότι και το Guitar Pro, δηλαδή και το Guitar Pro είναι λίγο τεμπελιά. Να ότι βλέπει μια παρτιτούρα, μια ταμπλατούρα και στην παίζει κιόλα γιατί τα ακού. Έτσι. Οπότε το ακού κιόλα. Αν σου δώσει ένα σκέτο PDF, πρέπει να κάνει να ασχοληθεί και λίγο, να δει τι δυναμικέ αξίε, να κινηθεί λίγο, να μην είναι όλα έτοιμα. Αλλά σου λέει κάποιο ότι ούτε αυτό, σου λέω βίντεο, να βλέπω. Έτσι. Anyway, πολύ ωραία. Άλλη ερώτηση τώρα. Όσον αφορά τα project με τα groups. Βλέπω εδώ έχει κάνει και πρόσφατα ανέβασε και ένα πολύ ωραίο κομμάτι που λέγεται Project Quinctus, Land of the Fertile. Πολύ ωραίο κομμάτι, ωραία φωνή, ωραία παίξηματα. Πες μας γι' αυτό και για όλα αυτά που ασχολείστε τα παρεφερή. Να είσαι καλά. Αυτό που ανέφερες είναι το πιο πρόσφατο Το και πιο το πρόσφατο. πιο Τι να. είναι χομπίστικο καθαρά Ναι, αυτό. πάτε δεν ακούγεται Με την άσχημα. παρέα που έχουμε Ωραίος είναι ο ήχος. και έχω την παρέα μου που παίζουν όλοι τους, είμαστε τους κιθαρίστες στην παρέα. Ο ένας κάνει
κάνει φωνητικά, οπότε τον έβαλα και αυτόν μέσα. Μπράβο. Και τα υπόλοιπα πλήκτρα ενορχήστρωση την ανέλαβα εγώ. Πολύ ωραία. Μετά μας έκανε παραγωγή μια γνωστή μου στο τελευταίο Mix Master. Ναι, είδε το αυτό όνομά ήταν της, βέβαια. Πολύ ωραία. Το πρώτο μας έτσι. Ναι. Φιλικό, πολύ Αυτό ωραία. είναι τίποτα. Έτσι, ένα κομμάτι που βγάλαμε όλοι μαζί μετά από 25 παρέας. Α, Παίζουμε μάλιστα. μουσική όλοι μας. Α, πολύ συγκινητικό. Ποιο είναι το όνειρό σου, δηλαδή, από όλα αυτά που κάνεις. Τα οποία είναι διαφορετικά μεν, αλλά όλα μπορούν παράλληλα να συμπλέουν. Δηλαδή το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ποιο είναι το όνειρό σου, να γράψεις για μια ταινία του Hollywood, να παίξεις σε μια μπάντα στο Βάκεν που έχει 100.000 κόσμο, να γράψεις μια μουσική και να, για τα τζάμπο για τη διαφήμιση και να τη δούμε όλη η Ελλάδα, τη μουσική εννοώ. Το λέω στιβόμενο σε αυτό. Καταλαβαίνεις τι, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Έτσι. Τι είναι από όλα αυτά, τι σε κάνει. Η αλήθεια είναι ότι έχω δύο μεριές, ας πούμε, πιθανής καριέρας που τον μπορώ να ακολουθήσω στο μέλλον. Αλλά νομίζω με τη metal δεν θα μπορούσα να κάνω, να ασχοληθώ επαγγελματικά κυρίως με τα tour, με όλο το τρέξιμο που έχει. Θεωρείς ότι δεν υπάρχει έδαφος, πρόσφορο να εργαστείς επαγγελματικά και να έχεις κάποια έσοδα ή απλά εσύ να δεν σου ταιριάζει? Νομίζω και αυτό, αλλά κυρίως δεν μου ταιριάζει. Όταν είχα το extensive tour, όλο αυτό μου φαίνεται πολύ κουραστικό και δεν τα αντέχα εγώ ούτε φυσικά ούτε έτσι. Αχιλλέα! Ψυχολογικά, ας πούμε. Αχιλλέα, δεν σου φαίνεται, είναι. Ναι. Είναι πολύ κουραστικό. Είναι. Δεν είναι για όλους αυτά. Ούτε εγώ το αντέχω. Μία-δύο φορές πήγα να κάνω κάτι ψευτοπεριοδίες. Δεν την παλεύεις με τίποτα. Έτσι, πολύ κόπος, πολλά έξοδα. Πολύ... Και στο τέλος δεν ξέρω και να αξίζει και τον κόπο, έτσι. Εξαρτάται βέβαια αυτό πώς το λέει ο καθένας. Πόσο φιλόδοξες, ματαιόδοξες είναι και πόσο υπομονή έχει. Αλλά έμεικα, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Πολύ ωραία. Βλέπω τώρα εδώ στο YouTube είσαι πολύ ενεργός. Είπαμε 246 βίντεο εδώ και 7 χρόνια. Τι θεωρείς για σένα επιτυχία στο YouTube? Να σε δουν χιλιάδες κόσμος και άσχετοι, να σε δουν λίγοι και καλοί και να εκτιμήσουν αυτό και από αυτό να γίνει και δουλειά, να σου κάτσουν δουλειές. Πώς το προσεγγίζεις εσύ? Το YouTube το έχω αφήσει τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Μέχρι και το 19 ασχολιόμουν έτσι με... Ανέβαζα κομμάτια δικά μου. Ναι, φαίνεται αυτό. Μετά τα covers. Αυτό που λες φαίνεται, ανέβαζα, ναι. Ανέβαζα κυρίως δικά μου κομμάτια. Ή τα άκουγε έτσι μερικός κοσμάκος. 50-60 άτομα που ήταν έτσι πιο... που τα βλέπαν κάθε φορά. Μπράβο. Υπήρχε μια απήχηση, αλλά τα ανέβαζα κυρίως. Τώρα θα τα χρησιμοποιώ σαν το παρελθόν. Η προηγούμενη παλιά version για να κάνω νέα version σε μελλοντικές κυκλοφορίες, σε solo δίσκους που βγάζω έτσι με σινεματικές. Πολύ ωραία. Ιδέες αφημένες για το μέλλον. Βέβαια, κατάλαβα. Πολύ ωραία. Και με τα cover κυρίως είχα έτσι πιο πολύ απήχηση παλιότερα από στο γιόμουνα και σαν καινούριο και ποτάρισα στα αυτά τα πράγματα. Και εντάξει, κυρίως να υπάρξει καμιά γνωριμία για καμιά συνεργασία πλέον. Αυτό κοιτάω. Αυτό που λες είναι και. Αν και δεν νομίζω στο YouTube, μέσω YouTube δεν νομίζω να προκύψει, αλλά. Μην το λες. Μην είσαι τόσο απόλυτο σε αυτό. Γιατί έτσι γίνονται οι δουλειές. Σε βλέπει κάποιος, του αρέσεις. Εγώ δηλαδή έχω κάνει δουλειές έτσι. Πολλές. Με είδε κάποιος, μου λέει θέλω να παίξεις. Είδα κάποιον, του λέω θέλω να παίξεις. Και γίνεται αυτό. Έτσι. Δηλαδή λειτουργεί σαν μια κινητή ρεκλάμα, μια κινητή διαφήμιση αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή, κατάλαβα. Έτσι έχω το Instagram, ας πούμε. Ναι. Έτσι. Που εκεί πέρα κυρίως να αποκύψει κάτι και το υπολογίζω περισσότερο. Πιστεύεις ότι το Instagram είναι πιο δυνατό, πιο άμεσο, πιο αποτελεσματικό από το YouTube? Ναι, αυτό πιο πολύ. Δηλαδή, ό,τι κάνω εκεί πέρα, πιο γρήγορα βρίσκω τον. Αν έχω κάποιο σκοπό με αυτό το βίντεο, πιο πολύ γρήγορα βρίσκω τον. Πολύ ωραίο αυτό που λες. Γιατί έχω ακούσει διάφορα. Δεν υπάρχει μια σταθερή απάντηση. Άλλοι σου λένε ότι το Instagram τη πλάκα, ενώ ότι. Μπαίνει πιο ανάλαφρος κόσμος, πιο επιφανειακός, δεν βλέπει και πολύ, επειδή είναι πιο γρήγορα, πιο, ξέρεις, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Anyway, αλλά αφού το λες εσύ, έτσι είναι για σένα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτι άλλο θα θες να αναφέρουμε για τη δουλειά σου, κάτι που δεν έχουμε πει? Κυρίως να κυνηγάω με το scoring. Τώρα δουλειές και δουλειές, κάτι μεγαλύτερο να ανεβώσαν. Ναι, και σαν εμπειρία. Πολύ ωραία. Και συγνωρίζει που το να κάνω. Πηγαίνεις εσύ στον σκηνοθέτη Παύλα Δημιουργό ή έρχονται αυτοί σε σένα? Μέχρι τώρα εγώ κυνηγάω και ζάλιζω κόσμο. Και καλά κάνεις. Πώς θα γίνει αλλιώς? Χτυπάς πόρτες, κανονικά στέλνεις. Ναι.
Σπάμα, ρε. Δεν υπάρχει ηθική τώρα ειδικό φραγμό, έτσι. Κάνε ό,τι μπορεί. έχω δικά μου πλάνα για την ώρα να κάνω, να προωθήσω αυτό που κάνω. Θα κάνω ένα site το καινούργιο που ετοιμάζω Πολύ ωραία. για να το δει περισσότερος κόσμος. Έτσι. Ερώτηση. Έχει σκεφτεί να στείλει σε μια. Υπάρχουν εδώ εταιρείε διαφημιστικέ, π.χ. ελληνικέ, οι οποίε θέλουν πάντα original μουσικέ. Έχει σκεφτεί να είσαι μέρο ενό τέτοιου μια τέτοια ομάδα. Ή περισσότερο θε να είσαι solo, να τα κάνει μόνο σου και να μην ανακατεύει με άλλο κόσμο. Το έχω σκεφτεί και έχω δει κιόλας ποιες υπάρχουν για Ναι. Ελλάδα. Αλλά ίσως στο μέλλον το κυνηγήσω. Το έχω δει γενικώς τι παίζει στην Ελλάδα. Αλλά δεν έχω κάνει κάποια προσπάθεια ακόμα. Για θέατρο. Για θέατρο, πρόσφατα είχα κάνει κάποιες γνωριμίες. Δεν έχει κάτι ακόμα. Αλλά θα κοιτάξω. Γνωριμίες είναι υπό την αρχή και Πάντα. μια καλή αρχή. Και να αρχίσει το θέατρο. Άμα δεις τις μεγάλες δουλειές, τα μεγάλα θέατρα, να δεις 5-6 άτομα είναι έτσι που μοιράζονται τις δουλειές. Είναι πολύ συγκεκριμένοι, να μην λέμε ονόματα, γιατί υπάρχει κλίκα. Γιατί να μπεις και εσύ μέσα σε αυτήν και να μπορείς να γράφεις, έτσι. Είτε είναι κάτι πιο ανάλαφρο, έτσι, κάποια επιθεώρηση κλπ. Είτε να είναι και κάτι πιο έτσι, κουλτουρέ. Αλλά μπορείς, όλα αυτά που γράφεις ταιριάζουν απόλυτα. Και έτσι και το επίπεδο. Αλλιώ για ταινίε γενικώ. Για ταινίε, άμα κάπω Αυτό με μπορεί τις να ταινίες, ρίξει. αυτό που λες είναι πολύ, εννοείται το καλύτερο, αλλά ξέρεις, καλά τα ψέματα, έτσι, η Ελλάδα δεν έχει βιομηχανία τώρα κινηματογράφου. Αντιλαμβάνεσαι ότι βγαίνουν ελάχιστες ταινίες ελληνικές και οι περισσότερες έχουν budget μπορεί και μηδενικό, έτσι. Εδώ ακούω ότι δουλεύει και μεγάλους τοπίους φτασμένους τώρα που λένε ότι πάω και παίζω τάδε ταινία τσάμπα, χωρίς χρήματα, απλά για να έχω το βιογραφικό μου ότι έχω κάνει και σινεμά. Γιατί μόνο τηλεόραση, ξέρεις. Αυτό. Και ενώ άμα δεις Ατελείωτο στο Hollywood, το budget για τη μουσική και για το original scoring και για να βάλουν κάποια κομμάτια να αγοράσουν δικαιώματα από γνωστά κομμάτια κλπ. Είναι πολύ μεγάλο. Μεγάλο ποσοστό τη ταινία. Μπορεί να είναι και το 15 και το 20%. Έτσι. Βλέπεις ο Ταραντίνο, έτσι, άμα δεις ο Ταραντίνο τι λεφτά δίνει για να βάζει κομμάτια και να δίνει δικαιώματα και να γράφει, έτσι. Και εδώ στην Ελλάδα, ξέρεις, το έχουν μηδέν. Λέει τι, μουσική. Σιγά, βάλε και κάτι. Θα βρούμε κάποιον να μα γράφει τσάμπα. Δεν πάει έτσι. Έτσι. Είναι άδικο. Είναι πολύ σημαντικό. αυτό Έτσι. με διώχνει από εδώ πέρα. Ναι, σε Αυτό καταλαβαίνω με πολύ. διώχνει Τα από έχω εδώ φάει πέρα. και εγώ στη. Κάποια στιγμή πήγα να μπω λίγο και με το που τα είδα, έγινα Λουί. Γιατί είναι ότι. Το είχαν τελείω απαξιωμένο. Σου λέει βάλε και κάτι να παίζει. Ενώ δεν μπορούν να καταλάβουν ότι μπορεί να γίνει ένα έργο ή μια ταινία γνωστή μόνο από το τραγούδι. Δηλαδή να γίνει το κομμάτι σου ξέ, σε εισαγωγικά, και τσουπ να δουν όλη την ταινία, να δουν όλη το. Δεν είναι. Μπορεί να γίνει και έτσι το πράγμα, δηλαδή. Για σκέψου, όταν ακού το Τιτανικό, τι σου έχει στο μυαλό. Εμένα μου έρχεται η Σελήν Διόν. Η Πρώτα το Σέλιν Διόν κομμάτι. ή Έτσι. ο Τζέιμς Κάμερον ή Όχι, εμένα προσωπικά το μόνο τα μουσική μου έρχεται, το κομμάτι. Έτσι. Και μετά μου έρχεται όλη η ταινία. Γιατί ήταν. Αυτό το τραγούδι τη χρονιά ήταν τότε, έτσι. 96. 97. Έτσι. Ωραία, και ο πολύ ωραία. συνθέτης που το έκανε, τίποτα καθώς έκανε περιουσία την Έτσι. ταινία. Καλά, κοίτα, μιλάμε για άλλα levels όμω, Μπράβο. έτσι. Εκεί του γράφει ένα κομμάτι και έχει φτιάξει όλη σου ζωή. Πολύ ωραία. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και υπομονή, είσαι πολύ νέο, οπότε έχει όλο το μέλλον μπροστά. Πάμε στην ερώτησή μα. Πάμε βέβαια. Φύγαμε. Και η ερώτηση που έστειλα είναι στοχευμένη για σένα, δηλαδή ταιριάζει απολύτω Γκάντι. Ερώτηση 4 λοιπόν. Θόδωρε, κατανοητά όλα περί budget. Αλλά εν τέλει η μουσική είναι αποτύπωση του εσωτερικού κόσμου του μουσικού. Σίγουρα μπορεί να αναπαραχθεί μουσική χωρί τη ζωντανή παρουσία μουσικών. Σε λίγο καιρό όμω, ποιο θα συνθέτει καινούργια μουσική, το λάπτοπ. Νομίζω ότι βαδίζουμε σε μια στήρα μουσική εποχή, αν δεν βρισκόμαστε ήδη σε αυτήν. Καταπληκτική τοποθέτηση και ερώτηση. Σ' ακούω, παρακαλώ. Τώρα η αλήθεια είναι στο φίλο μας θα το τυπώ λιγάκι. Μα Γενικώ για στο δε φίλο είμαστε, για να μας. τη λέμε είμαστε. Άμα να συμφωνούμε όλοι, τι αξία Ναι. έχει, έτσι. Να τη λέμε μάλλον Γιατί συγγνώμη δεν. τώρα. Διαφωνείς. Ναι. Γιατί αυτή την οπτική δεν την υπολογίζω καθόλου Ούτε εγώ. Η εγώ. αλήθεια Τι να σου πω, είναι. Ναι. ψέματα. Δηλαδή, εμένα μου φαίνεται ότι το AI σε όλους τους τομείς, ειδικά και design και σχεδιαστικό που το χρησιμοποιούν, μου κάνει για motivation πιο πολύ. Μου κάνει ότι σου δίνει ένα κίνητρο να γίνεις ξεχωριστός και τελείως να ξεχωρίσεις από τους υπολείπους. Από τη μάζα και από τη βασικό, από τη βασική τέχνη, ας πούμε, κάπως έτσι. Οπότε είναι κίνητρο, απλά είναι κίνητρο. Μια αρχή για να κάνεις κάτι ξεχωριστό και δικό σου εντελώς. Ειδικά με τη μουσική, έχω ακούσει που λένε γενικά, το έχω δει πάρα πολύ αυτό το θέμα, ειδικά τους τελευταίους μήνες. Ναι.
ότι ας πούμε λένε όλοι να κάνεις μουσική που δεν είναι προβλεπόμενη. Αυτό είναι, αυτός είναι ο σκοπός του AI. Σε κάνει να καταλάβεις ότι πρέπει να κάνεις μουσική προβλεπόμενη. Να είναι τελείως ξεχωριστή και δικιά σου για να καταφέρεις και εσύ να επιζήσεις στην εποχή Έτσι. του AI. Έτσι. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνουν περισσότεροι. Νομίζουν ότι το AI θα Οπότε... κάνει το ίδιο για όλους. Δεν είναι έτσι. Έτσι. Ό,τι φάει του δώσεις του AI θα σου βγάλει κάτι διαφορετικό. Έτσι. Απλά μετά είναι και η προσωπικότητά σου για να πάρεις αυτό την πρώτη ιδέα, έτσι, και να την προχωρήσεις σύμφωνα με την προσωπικότητά σου, τις γνώσεις σου, την αισθητική σου και όλα αυτά. Έτσι. Οπότε μην το βρούμε στην πειρά. Έτσι. Εγώ προσωπικά, μη σου πω ψέματα, έχω γράψει ολόκληρο άλμπουμ έτσι. Δηλαδή έπαιρνα έτοιμες λούπες drums από το Superior και πάνω σε αυτές έγραφα τα κομμάτια. Και, που έχει χιλιάδες. Έτσι. Και θεωρητικά και πρακτικά αυτές με ενέπνευσαν να γράψω τη μουσική. Όμως η μουσική ήταν δικιά μου, δεν έχει καμία σχέση με το αρχικό. Έτσι. Αυτό που λες, ότι σου δίνει την πρώτη σπίθα. Έτσι είναι. Εγώ ας πω και την αμαρτία μου, τώρα θα βγάλω κάποια κομμάτια σιγά σιγά, να κυκλοφορώ. Όλα τα artwork είναι AI, όλα. Ναι, όλα. Και εγώ χρησιμοποιώ το artwork. Και βγαίνουν τέλεια, δηλαδή. Λέω, θα μπορούσα για αυτά να δώσω και 300 ευρώ για αυτό το ωραίο. Έτσι. Αρχείο μουσική, αυτό την εικόνα. Αλλά το έκανα έτσι και μου βγήκε πιο οικονομικά. Έτσι. Και κακά τα ψέματα, το κίνητρο είναι και οικονομικό πλέον. Γιατί σου βγαίνει πιο οικονομικά, τα έσοδα από τη μουσική έχουν μειωθεί δραστικά, οπότε δεν μπορεί να δίνει τώρα απεριόριστα χιλιάρικα, έτσι. Χωρίς να τα παίρνεις πίσω. Και είναι πολύ λογικό. Οπότε ένας λόγος πέρα από το πρακτικό είναι και οικονομικός. Σαφώς. Εσύ, πώς χρησιμοποιείς τεχνολογία στη μουσική σου, πώς σε βοηθάει, πέρα από τα προφανή ότι χρησιμοποιείς το software, τα plugins και τις μπάνκες ήχων. Γενικώς χρησιμοποιώ ό,τι υπάρχει διαθέσιμο, ό,τι μπορώ να αγοράσω για το setup, από εξοπλισμό που είναι πιο γρήγορος. Επενδύω γενικώς αυτό το πράγμα. Μου αρέσει η τεχνολογία, με βοηθάει όσο δεν πάει. Βέβαια. Ακόμα και στο Cubase μέσα, από shortcuts που χρησιμοποιείς, από τέτοια όλα, είναι... σου φεύγει ένα βάρος στο κεφάλι. Εννοείται. Φαντάσου πριν από 20 χρόνια αυτά που κάνεις τώρα ήταν όχι απλά αδιανόητα, ήταν και αν μπορούσες να τα κάνεις, θα σου στήσεις μια περιουσία. Έτσι. Να πας να... Και στο βίντεο πάλι. Και παντού, παντού, παντού. Βλέπω τα βίντεο που ανεβαίνουν τώρα και βλέπεις, μπορείς και εμένα, να σου πω, μια κάμερα των 1000 ευρώ, μια mirrorless, μια Sony, μια Panasonic και να κάνεις ταινία πλέον. Και να βλέπετε, έτσι, να μην είναι amateur, να βλέπετε, έτσι. Αυτό είναι, για μένα είναι θετικό αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι θετικό. Το ότι να υπάρχει, να είναι για τις μάζες διαθέσιμο αυτό το πράγμα. Στη σχετικά οικονομική τιμή για να μπορεί ο καθένας να γράψει και να κάνει την τέχνη του. Γι' αυτό και το AI είναι πάρα πολύ, από ό,τι βγαίνει από εταιρεών, είναι και free. Δηλαδή το χρησιμοποιεί ο κόσμος. Ακριβώς. Και βλέπει, απλά είναι κάτι σαν χόμπι. Ακριβώς. Δηλαδή, πολλοί το χρησιμοποιούν σαν και, χόμπι. Και από εκεί όμως η πρόοδος έτσι θα έρθει. Κάποιος θα το κάνει χόμπι, μετά θα είναι ωραίο, θα αρέσει τον κόσμο, τσουπ και θα προχωρήσει και μπορεί να γίνει και επάγγελμα. Μπορεί να το πουλήσει κάπου, μπορεί να το. Οτιδήποτε έτσι. Οπότε μην το δαιμονοποιούμε αυτό το πράγμα. Όπως το λέω πάντα θετικά αυτό. Και γενικά ό,τι σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη είναι καλό. Έτσι. Τώρα, αν κάποιο το βλέπει ρομαντικά, σεβαστό. Α γράψει, να πάει σε στούντιο κανονικά, να γράφει με ταινία, με πομπίνα, να μην κάνει copy-paste. Έτσι, να μην χρησιμοποιεί plugins, θα το κάνει αναλογικά, κανένα πρόβλημα. Απλά θα του στοιχίσει πολύ πολύ περισσότερο, θα του πάρει πολύ περισσότερο χρόνο και ό,τι συνεπάγεται αυτό το πράγμα, έτσι. Ο χρόνος και το χρήμα. Έτσι. Σεβαστό όμως, έτσι κι αλλιώς. Πολύ ωραία. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου συνθέτης από θέμα film scoring? Αυτός που άκουσα πρώτα, η αλήθεια είναι ο τέτοιος, ο Άλαν Σιλβέστρη. Μάλιστα. Αυτό είναι ο πρώτο που αγάπησα από μικρό. Και αργότερα και ο Williams μου άρεσε πάρα πολύ. Και ο Hans Zimmer. Τελικώ. Εμένα ο Hans Zimmer μου αρέσει περισσότερο. Το βρίσκω πιο πολύ διάστατο. Και γράφει. Πιο ψαγμένο. Και ψαγμένο και τελείω διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Δεν έχει μανία. Όχι και πω και άλλοι έχουν, αλλά αυτό είναι τελείω. Έχει δει το setup του Hans Zimmer, το στούντιό του? Ναι, σε κάποια βιντεάκια έτσι. Είναι ασύλληπτο, έτσι. Είναι τρομακτικό. Δηλαδή. Αλλά δεν γίνεται κι αλλιώς, έτσι.
Αυτός αναγκράβει. Εγώ πιστεύω ότι επειδή υπάρχει budget στις ταινίες που κάνει αυτός, μετά τα παίρνει, τα δίνει και τα παίζει και μια αληθινή ορχήστρα. Αλλά πιστεύω ότι έτσι όπως τα γράφει στο στούντιό του με τις μπάνκες, νομίζω ότι και πάλι το ίδιο αποτέλεσμα είναι ποιοτικά εννοώ. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Και όσο έχει φτιάξει και έχει χτίσει αυτή την εποχή του MIDI, αυτό την έχει χτίσει. Και έτσι, έχει ακριβώς. Και Ακριβώς. Έχει αυτό το ξέρει όσο καλύτερα. Να δούμε απλοϊκά. Κάτι, για να το καταλάβει ο κόσμος, θα ανεβάσω και κάποιες φωτογραφίες. Με το Cubase. Ναι, είχε δηλαδή, όπως έχεις έναν υπολογιστή για να κάνει αυτή τη δουλειά και τα έχεις όλα μέσα φορτωμένα, με πολύ RAM βέβαια, με SSD μεγάλους κλπ. Αυτός έχει πολλούς υπολογιστές, τα έχει φορτωμένα το κάθε τι, γιατί μιλάμε για δεκάδες όργανα. Σε κάθε υπολογιστή ξεχωριστά, όλα συγχρονισμένα, πατάς play και παίζει ταυτόχρονα. Έτσι, κάτι τέτοιο να το πω απλοϊκά. Για να μπορεί αυτό να αντέξει. Αλλιώ θα θέλει ένα τέρας υπολογιστή με, με εκατοντάδες gigabyte RAM κλπ. Έτσι. Αυτό ακόμα δεν υπάρχει τουλάχιστον για consumer φάση. Πολύ ωραία. Έτσι. Οπότε, για να συνοψίσουμε στην απάντηση του φίλου, ότι τη μουσική δεν τη γράφει το λάπτοπ τελικά. Απλά το λάπτοπ και το AI και όλα αυτά είναι εργαλεία και τα χρησιμοποιούμε όπως θέλουμε. Το λάπτοπ είναι, ναι, σου δίνει ιδέες. Ακριβώς. Δεν σε κόβει από την. Έτσι. Έτσι. Και εγώ το λέω ότι απλά αυτοί που τα λένε αυτά τα πράγματα, τα πιάνε σεβαστά καθόλου, απλά είναι λίγο προκατηλημένοι. Έτσι. Απλά ίσως την έχουν και στην ανάγκη. Δηλαδή, και από εκεί πέρα τώρα, γιατί που σαν και εμένα και σαν και εσένα, που είμαστε σχετικά μικροί, δεν έχουμε δηλαδή εταιρείες πίσω, δεν έχουμε budget κλπ. Η ίδια τεχνολογία είναι για μας το κατάλληλο εργαλείο και η όλη κατάσταση μας πρόχνει προς τα εκεί. Έτσι. Αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Οπότε εδώ το δίλημα είναι απλό. Να μην κάνεις τίποτα γιατί δεν θα έχεις λεφτά, δεν θα έχεις, ή να κάνεις κάτι έστω και με αυτά τα εργαλεία τα οποία κάποιοι μπορούν να τα δαιμονοποιούν. Εσύ τι λες? Ναι, το ζήτημα είναι να γίνεις δημιουργικός και να μην υπάρχει αυτή η γκρίνια του αυτό μου τώρα με διακόπτει από την έμπνευσή μου και δεν μπορώ να συνεχίσω αν υπάρχει το AI στην αγορά. Έτσι είναι ακριβώς. Συμφωνώ μαζί σου. Και είχα δει και ένα post στις προάλλες από έναν συνθέτη, ένας Γερμανός, που είχε γράψει ένα post που έλεγε ότι αυτό συνέβαινε κάθε εποχή και σε κάθε μόδα. Υπήρχαν οι λούπες παλιότερα. Λέγανε οι drummer όλοι, μας παίρνουν τη δουλειά οι λούπες. Υπήρχαν στα στούντιο τα samples, λέγανε οι στουντιάδες, δεν έχουμε να ηχογραφήσουμε, τα παίρνουμε όλα έτοιμα. Δεν ηχογραφούμε πλέον. Γενικότερα είναι πολύ, και με το AI τώρα σήμερα είναι πολύ παρόμοια η κατάσταση. Εγώ να σου πω τι πιστεύω. Ότι παραπώνου έτσι, που έχουν. Αυτοί που κάνουν με AI, έτσι άλλως δεν θα γράφανε με μουσικούς ούτε σε άλλους. Γιατί δεν θα είχαν την οικονομική δυνατότητα ή δεν θα θέλανε οι περισσότεροι, πιστεύω. Έτσι. Οπότε μικρό το κακό. Πιστεύω δηλαδή οι δουλειές έχουν μειωθεί όχι λόγω της τεχνολογίας, αλλά λόγω ότι απλά έχει αλλάξει η μουσική. Πια δεν βγαίνουν ολόκληροι albums. Έτσι. Δηλαδή, πάμε στην ελληνική δισκογραφία. Ένα μέσο pop λαϊκό ελαφρολαϊκό καλλιτέχνη δεν θα βγάλει 10 κομμάτια το χρόνο, θα βγάλει ένα-δύο. Με full ορχήστρα κλπ. Όπω είναι. Πάμε από μόνο του έτσι μειώνει τι δουλειέ αυτό. Τα 10 κομμάτια γίνανε 2 ξαφνικά για τον καθένα. Οπότε κάπω έτσι πάει το πράγμα. Δεν ξέρω αν συμφωνεί. Ναι, τώρα δεν ξέρω βέβαια με την αγορά της δισκογραφικής αγοράς, τις δισκογραφικές πώς πηγαίνει το αντικείμενο αυτό με τα singles, ποιο σκεπτικό ακολουθούν. Κοίτα, το σκεπτικό δεν είμαι σίγουρος ακριβώς. Το σκεπτικό είναι απλό. Ότι σου λέει δεν υπάρχει λόγος πια να βγάζω ολόκληρο άλμπουμ, γιατί δεν θα το αγοράσει κανένας. Οπότε βγάζω σκέτα τραγούδια κάθε 2-3 μήνες, ώστε να μπορώ αυτό να το εκμεταλλευτώ επικοινωνιακά. Λόγω χρόνου είναι αυτό και ναι, αυτό είναι για να. Κατά κύριο λόγο, έτσι. Γιατί να βάλω 10 κομμάτια και να μου στοιχίσει επί 10. Θα βγάλω ένα. Και μετά από 6 μήνες άλλο ένα. Και μετά από 6 μήνες άλλο ένα. Έτσι. Και ειδικά οι πιο νέοι καλλιτέχνες αυτό κάνουν τελείως. Και να είναι TikTok friendly, να μπορούν να ανέβουν από εδώ από εκεί, να γίνει share, να γίνει viral και μετά βγάλουμε κάτι άλλο. Γιατί να βάλω 10 κομμάτια και να ακουστεί τα 1-2. Βγάζω 1-2 και γίνεται έτσι δουλειά. Έτσι. Και σιγά σιγά. Και στη metal έχει πάει. Εννοείται και στη metal. Μα πια το. Πια ολόκληρα λοιπόν βγάζουν μόνο οι δεινόσαυροι. Έτσι, τα πολύ μεγάλα συγκροτήματα. Έτσι, αυτοί βγάζουν. Και το βρίσκω λογικό γιατί απευθύνονται και σε άλλο κοινό. Αλλά οι πιο καινούργιες μπάντες που βγαίνουν, στη χειρότερη θα βγάλουν EP με 5 κομμάτια. Αλλιώς, μονά κομμάτια, συγκλάκια κάθε κάποιους μήνες για να μπορούν να φαίνονται ότι κάνουν πράγματα και ότι κινούνται και να μπορούν παράλληλα να κάνουν κάποιες περιοδίες κλπ.
Πολύ ωραία. Και τελευταία ερώτηση. Αυτό είναι πολύ μεγάλο επίβολο. Θα βλέπεις τον εαυτό σου στο ηρώδιο? Ως συνθέτης Ως συνθέτης. Ο Αχιλλέας ή ως παίχτης. από τη Θεσσαλονίκη που έχει Παίχτης, γράψει αυτό, αυτό, αυτό και αυτό και στις, λέω τώρα, 15 Σεπτεμβρίου του 2032 θα έχει, σε 9 χρόνια από τώρα λέω, ένα αποθετικό, μια αποθετική ημερομηνία, θα έχει τέτοιο έργο όπου θα έχει το Φεστιβάλ Αθηνών και θα του πει: Κύριε Αχιλλέα, σου δίνουμε το ηρώδιο για μία μέρα να μας δείξει τη δουλειά σου. Θα σε διέφερε? Το λέει σαν ένα στόχο, σαν ένα όνειρο? Ή δεν σε νοιάζει? Θα ήταν μεγάλη τιμή να παίξει κάποιο τη μουσική μου, όπως και να έχει. Α, να την παίξει εσύ, δεν την παίξει άλλο. Έτσι, καλύτερα. Εσύ να υπάρχει και το ναι, budget, τώρα, να έχει η ορχήστρα. Η ορχήστρα, η ορχήστρα. Ναι, να υπάρχει έτσι κάποιο. Αυτά... να μου προτείνει να παίξει τη μουσική μου. Είναι η μεγαλύτερη. Όταν φτάσει σε αυτό το επίπεδο να συζητάνε από εκεί για αυτό το πράγμα, πίστευε μου θα τα έχει λύσει όλα τα άλλα. Και την ορχήστρα και τα budget και όλα. Έτσι. Και έτσι σιγά σιγά γίνονται αυτά. Μακάρι να συμβεί, δεν ξέρω. Έτσι. Μακάρι να. Έτσι. Πήγε, γιατί ο Σπανουδάκης να παίξει στο ηρώδιο και να μην παίξει κάποια στιγμή και ο Αχιλλέας. Έτσι. Να μην είναι μόνο η παγή. Εντάξει, κάποια στιγμή, κοίτα, στη ζωή όπως και στα πάντα υπάρχει επετηρίδα. Έτσι. Κάποια στιγμή πάλι φεύγουν νομοτελειακά. Κάποιο θα του αντικαταστήσει. Οπωσδήποτε. Τώρα, αν θα είναι καλύτερο ή χειρότερο, αυτό είναι σχετικό. Έτσι. Αλλά σίγουρα κάποιο θα έρθει στη θέση αυτό που είναι τώρα ψηλά. Δεν γίνεται αλλιώ. Έτσι. Ας δούμε απλοϊκά για να το καταλάβουν όλοι. Τώρα θα είναι ο Μέση και ο Κριστιάνο. Φεύγουν αυτοί, φεύγουν. Μετά θα έρθει ο Εμπαπέ και ο Σαλάχ. Μετά θα φύγουν αυτοί, θα έρθουν κάποιοι άλλοι. Τώρα έχει το Χάλαντ, λέμε το απλό ποδοσφαιρικά, για να το καταλάβουν όλοι. Έτσι. Το ίδιο ισχύει και στη μουσική. Και στην πολιτική και στην κοινωνία και παντού. Έτσι, έτσι πάει. Οπότε, που ξέρεις. Έτσι. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο θα δει να. Να το κυνηγάω. Και... εννοείται, μην το βαράτε ποτέ και ξέρει τι διαφορά θα έχει ζωή, έτσι, αν δεν κάνουμε αυτά που μα αρέσουν. Έτσι. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Έτσι, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και το, όλη η διαδρομή, το ταξίδι. Έτσι. Αχιλλέα, θα ήθελες να αναφέρεις κάτι το οποίο δεν είπαμε, οτιδήποτε, σε να περάσει κάποιο μήνυμα? Να πω ότι έχω μια ομάδα τελευταία που ασχολιόμαστε, κάνουμε πρόβες, που είναι στο Symphonic Black κομμάτι. Πολύ ωραία. Πέρα από το νέο classical που ασχολιόμουν χρόνια, τα έχω μπει και με τα ορχιστρικά στην Black, είναι πολύ ωραία η φάση. Και με του End of Dawn που λέγεται η μπάντα. Πολύ ωραία. Αυτούς, είναι να κάνουμε το πρώτο μας live το Μάιο. Συγχαρητήρια. Και βλέπουμε για το μέλλον τι σχέδια Μπράβο. Θα προκύψουν. Εκεί είσαι συνθέτης ή απλά παίζεις? Το πιο. Σαν πληκτράς είμαι. Ωραία. Με τις μπάντες είμαι σαν πληκτράς και, ναι, και μοιραζόμαστε και ιδέες. Έτσι το βρίσκουμε. Τέλεια. Συγχαρητήρια. Είναι Έλληνες? Ναι, από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Και... εκεί σου. Ωραία. Τέλεια. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, χαίρομαι. Καλή επιτυχία εύχομαι. Και είναι ωραίο να μπορεί να είσαι τόσο έτσι πολυδιάστατος. Είδα λοιπόν ο φίλος μας. Είχα πολλά χρόνια να σου και με μπάντες. Ναι. Οπότε ευκαιρία είναι. Έτσι, να... και λίγο εξωστρέφεια δεν κάνει κακό. Γιατί ωραία παίζουμε και σπίτι μας, αλλά και το live είναι live. Έτσι, και δεν αντικαθιστάται με τίποτα. Ήταν λοιπόν ο φίλος μας ο Αχιλλέας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, Αχιλλέα, σου εύχομαι. Μεγάλη μου τιμή ήταν που τα είπαμε. Και εύχομαι να είσαι έτσι δημιουργικό και να μην τα παρατάς ποτέ. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Και εγώ. Γεια σου, Αχιλλέα. Αυτό λοιπόν ήταν και το τέταρτο ερώτημα. Ελπίζω να είσαι καλεσμένο. Ελπίζω να σα άρεσαν και όλε οι ερωτήσει και όλο το επεισόδιο. Ήταν το 150 επιστιακό επεισόδιο, 600 ερωτήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σα. Όποιο θέλει να συμμετέχει, τα είπαμε. Σχολιάζεται από κάτω και στέλνετε μήνυμα με ένα μήνυμα βιογραφικό για να συμμετέχετε στην τέταρτη ερώτηση. Να περνάτε ωραία, να περνάτε δημιουργικά. Έτσι, η ζωή είναι λίγη, περαστική είμαστε από εδώ, έτσι κι αλλιώς, και απλά δεν ξέρουμε πόσο θα μείνουμε. Οπότε κάντε ωραία πράγματα, κάντε θετικά πράγματα, πρώτα απ' όλα για τον εαυτό σας και μετά για αυτούς που αγαπάτε γύρω σας. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι, θα τα πούμε στο επόμενο.